Zuburli. Zuburli. Ζουμπουζούδικα. Τι κάνετε? Λοιπόν, σήμερα με έχει πιάσει αλλεργία πάλι για κάποιο δικό του λόγο, ενώ πίνω τα χαπιά μου κανονικά. Δεν ξέρω, δεν πειράζει, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Δεύτερον, το πρωί δεν τελείωσα, δεν συνέχισα από εκεί που άφησα το χθεσινό vlog, γιατί άνοιξα το πρωί για να κλείσω το χθεσινό vlog, αλλά δεν συνέχισα γιατί είχα δουλειές, όλο δουλειές εγώ. Και τώρα, 5 παρα 20, πήγα, έκανα edit για να ανέβει το βίντεο που βλέπετε χθες. Και τώρα θέλω να μπορώ επιτέλους να φτιάξω αυτά τα μαλλιά, γιατί σε καμιά ώρα... Γιατί σε καμιά ώρα θα έρθει η Μέρη. Και επίσης, το πρωί, πολύ πρωί, αυτός ο courier πάντα έρχεται πρωί. Που ακούω μηχανάκι εγώ και ξυπνάω και λέω για μένα θα είναι τώρα αυτό ή θα είναι για τη μάνα μου, γιατί περιμένει και η μάνα μου ένα δέμα, και ήταν για μένα. Και τι ήρθε? Ταραμ! Αυτό. Και τρελάθηκα να σας δείξω ότι καταρχάς τρελάθηκα με την τσάντα η οποία είναι ροζ. Είχε μέσα το Bear With Me, το primer, που σε κρατάει και ενυδατωμένη 8 ώρες και κλείνει και πόρους, μειώνει και τέτοια. Είχε δύο... Α, καλά. Πόσο λατρεύω πραγματικά τα πινέλα της NYX. Είχε αυτό το πινέλο της NYX, το οποίο εδώ το... Αυτό του... Είναι ψιλορόζ. Ειλικρινά, αν θέλετε να αγοράσετε πινέλα, επενδύστε στα πινέλα της NYX. Δηλαδή αγοράστε ένα πινέλο το μήνα. Είναι πάρα πολύ καλά. Είχε... Έλα ρε παιδάκι μου, έλα ρε παιδάκι μου τώρα κι εσύ. Α, όλο βγάζω ένα-ένα. Πού είναι τα υπόλοιπα? Εδώ. Λοιπόν, είχε δύο νέα προϊόντα της Bear With Me. Αυτά εδώ. Τα οποία, παιδιά, τι είναι? Είναι σέρουμ για τα μάγουλα με χρώμα. Σε φάση σκεφτείτε το ρουζάκι, αλλά κάνει και δουλίτσα. Και είναι σε αυτές τις δύο καλοκαιρινές αποχρώσεις. Και είχε και τρία lip gloss από την καινούργια του σειρά. Την Milky, this is Milky. Τα οποία διάβασα ότι είναι με vegan γάλα. Τέλειο! Ναι, είναι με vegan γάλα. Ενυδατικά lip gloss. Έχει 8 αποχρώσεις. Και προσφέρουν λάμψη και ενυδάτωση 12 ωρών. Και μου στείλανε 3 αποχρώσεις να τις δοκιμάσω. Και φυσικά αυτή είναι εδώ την τσάντα. Κάτσε μου φεύγεις εσύ. Αυτή είναι εδώ την... Tie-dye λέγονται αυτές, tie-dye, αυτή είναι εδώ την τσάντα, την οποία με κάποιο ποσό αγορών σας και πάνω από κατάστημα της NYX, την παίρνετε δώρο, η οποία είναι φουβερή και αν πάω και κάπου που θέλω να πάμε και χρειαστεί να πάρω κάποια καλλιτικά μαζί μου, θα πάρω αυτή την τσάντα γιατί τρελάθηκα, οπότε αυτά, πάω να λούσω μαλλί. Και θα τα πούμε μετά. Έγινα άνθρωπος επιτέλους, μόνο που δεν τα έχω στεγνώσει, γιατί δάσκαγα με το πιστολάκι και δεν παίζει. Άμα σας πω τι έκανα τώρα, θα γελάτε μέχρι αύριο. Πάει να χαλάσει μία λάμπα στο σαλόνι. Θα την κλείσω. Λοιπόν, είχα μία φόρμα η οποία μου ήταν κοντή. Παρ' όλα αυτά ήταν μία φόρμα πολύ ωραία. Και τη φορούσα μέσα στο σπίτι. Και λέω τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω. Και πώς μου τη βαράει, παιδιά, στο ξαφνικό έτσι. Και παίρνω ένα ψαλίδι. Κραχ! Και την έκανα τέτοια. Καλησπέρα. Και παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορώ να σας τη δείξω. Τώρα δεν ξέρω τι μπορείτε να καταλάβετε από εδώ. Καλά, είμαι πολύ αγοράκι σήμερα. Έτοιμη για μπάσκετ είμαι. Την έκοψα, παιδιά, και την έκανα φάση κάπρι. Το πολύ το φτέρισμα και το αψού-αψού, έχω φουντώσει, ρε παιδί μου, ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Και τώρα έχω
και κλιματιστικό και ανεμιστήρα. Έχω ζεσταθεί πάρα πολύ, γιατί φτερντίζομαι και δεν μπορώ. Τώρα θα έρθει και η Μέρη, όπου να είναι. Τι ωραίο πλάνο. Να φτιάξω ένα καφεδάκι, λέτε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θεωρητικά η Μέρη δεν θα πιει καφέ. Φαντάζομαι θα προσέχει, δεν θα πιει καφέ. Βρέχει. Προσπαθώ να παρατηρήσω αν βρέχει. Πάω να τραβηχτώ λίγο ποτέ για κανένα λόγο. Είμαι πολύ χέστης με αυτά, δεν θα το κάνω ποτέ. Πάω να φτιάξω ένα καφέ. Να βάλω κάτι δροσερό στον οργανισμό μου. Το έφτιαξα το καφεδάκι μου. Merry Christmas. Merry June μας. Τι ήθελα να πω. Πιστεύω, ελπίζω, εύχομαι αύριο να μου έρθουν και τα μις μπιζού. Επειδή την Κυριακή θα βρεθούμε με τους κουμπάρους και θέλω να το δώσω στην Κατέριν. Ρε παιδιά, με τις φίτρες μου, τι φάση, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τις βλέπω στο edit και γελάω μόνη μου με τις φίτρες. Δεν βάφτηκα, δεν έκανα τίποτα, γιατί δεν παίζει η κατάσταση με αυτή τη μύτη μελιτζάνα εγώ να βάλω και μακιγιάζ επάνω μου. Οπότε, ναι. Ελπίζω λίγο τώρα σε λίγο να... Ελπίζω λίγο τώρα να δροσιστώ. Γιατί έχω σκάσει ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ένα πράγμα, μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει, φραγκοσύριανη γλυκιά. Το πλάνο είναι στρεβό, αλλά δεν πειράζει. Είναι μια παρά, τώρα έφυγε η Μέρη. Παιδιά, δεν σταμάτησα να φτερντίζομαι. Και το μεταξύ δεν σας τράβηξα κάτι, γιατί πιάσαμε την μπάρλα, μιλάγαμε με το κορίτσι, λέγαμε διάφορα, οπότε okay, δεν υπήρχε λόγος να ανοίξω την κάμερα. Το μεταξύ τώρα ήρθα στο γραφείο να κάνω άλλη μια δουλειά που θέλω για να τελειώσω για σήμερα και ξέχασα ότι είχε ανέβει και το βίντεο, γιατί τα προγραμματίζω για τις 7. Οπότε, okay, κομπλέ, ήρθα να δω ότι όλα έχουν ανέβει σωστά. Τώρα μίλαγα και με τη Δήμητρα, μήπως κανονίσουμε κάτι κάποια στιγμή μέσα στο σουκού. Οπότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Ήδη από τα πρώτα μηνύματα που, σχόλια μάλλον, που έχω λάβει σχετικά με αυτό που σας ρώτησα για το τι θέματα θα θέλατε να μιλήσουμε, μου είπατε και για τοξικούς ανθρώπους και για κρίση πανικού. Πάω να δω τι μου έχει απομείνει από άποψη δουλειάς. Να πάω μετά να μαζέψω και την κουζίνα, να τελειώνω. Τα μαλλιά μου το μεταξύ... Αχ, πιάστηκε στο κλάμερ. Ούτε καν τα στέγνωσα. Τα άφησα έτσι. Δεν ξέρω, σκέφτομαι να κάνω ένα ρεφλέ κιόλας, να φύγει αυτή η κιτρινίλα. Θα δω. Θα το συζητήσω με τον αυτό μου, θα κάνω μια σύσκεψη. Ρε παιδί μου, δεν μπορώ, δηλαδή έχω πιει τα χάπια μου κανονικά και αυτή η αλλεργία σήμερα πραγματικά με θέρισε. Δηλαδή μιλάγαμε με τη Μέρη και όλη την ώρα ήμουν αψού. Τέλος πάντων, πάω να δω τι γίνεται εδώ στις δουλειές και θα τα πούμε μετά. Έχω και τη μυρολογίστρα εδώ πέρα, ο οποίος θέλει να βγει, αλλά εγώ έτσι όπως είμαι αυτή τη στιγμή δεν παίζει να τον βγάλω, οπότε μίλησα με τον Γιώργο. Όχι Ερμάκο, σε λίγο. Μίλησα με τον Γιώργο και θα τον πάει ο Γιώργος σε λιγάκι που γυρίζει. Να τα κάνω giveaway. Τι ήθελα να πω, αύριο Παρασκευή έχω το πρωί Αθηνά και η αλήθεια είναι ότι με έχει βολέψει πάρα πολύ που πλέον έχω Παρασκευή, γιατί παλιά είχα Σαββατοκύριακο ή Σάββατο ή Κυριακή. Το μεταξύ έκανα την πιο μεγάλη βλακεία, τράβηξα τα χείλια μου ασυναίσθητα, αλλά δεν μπορώ, μου έχουν σπάσει λίγο τα νεύρα με αυτό το φτέρισμα, τακα 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 τακα, το τακα τακα τι φάση.
Οπότε... Τι ήθελα να πω. Α, κάτσε να πάρω τα πράγματα μου από μέσα. Φαίνεται έντονα. Όχι, θα το σώσω αύριο. Αύριο... Και τρώω live τούμπα. Αύριο λοιπόν Παρασκευή. Το βράδυ θα πάμε στη πεθερικά μου, γιατί έχει ο Αλεξούκος μου γενέθλια. Συνειδητοποιώ καμιά φορά, μάλλον σκέφτομαι καμιά φορά, ότι τον Αλέξανδρο, τον έχετε δει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια στα βίντεό μου. Τον Αλέξανδρο τον γνώρισα όταν ήτανε έκτη δημοτικού. Και το παιδί μου τώρα είναι 29 χρονών. Τι γίνεται. Έχει γίνει ολόκληρος λεβέντης, αλλά εγώ πάντα τον βλέπω σαν τον μικρό μου αδερφό. Οπότε δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω πόσο μεγαλώνει. Νομίζω ότι μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά hello, that's life. Κάθε χρόνο παίρνουμε ένα χρόνο. Τα μαλλιά μου εδώ τώρα τη φάγασε. Τα έχω πιάσει πίσω με ένα κλάμερ. Συμμαζεύω λίγο αυτά που κάναμε με τη Μέρη. Αύριο δεν ξέρω τι θα μαγειρέψω. Λογικά θα κάνω κάτι light, γιατί δεν ξέρω αν θα τσιμπήσουμε κάτι το βράδυ στην πεθερά μου. Έχω δηλώσει εξ αρχής ότι δεν θα φάω φούντοση, ότι δεν θα φάω τούρτα κανονικό κομμάτι, θα φάω μία μπουκίτσα απλά και μόνο, τέλειο, κάτσε να ανοίξω αυτό γιατί θα να βγάλω και το καλώδιο, απλά και μόνο για το καλό. Οπότε θα πάμε το απόγευμα εκεί, απόγευμα βράδυ. Να περιποιηθώ και λίγο, να σου λουπωθώ, μου αρέσει να σου λουπώνομαι. Καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τέλειο είναι το παντελόνι, η φόρμα, τώρα που το έκοψα. Τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το νιώθω ακόμα πιο άνετο επάνω μου. Αχ, κάτσε να βάλω τη τσαντούλα αυτή της Νίξ εδώ πέρα και να κλείσω και το παντζούρι. Αυτό το φτέρνισμα. Δεν μπορώ, έχω καταντήσει αηδία, δεν το βρήκα, οπότε βρήκα αυτό που είναι το αμέσως επόμενο που μου αρέσει και τελειώνει. Είναι από τη σειρά των Σεφορά. Τι θα γίνει με αυτό το ρεφλέ, περιμένω και τη Δήμητρα να μου πει αν θα το κάνω. Α, τώρα που έψαχνα γι' αυτό, πολύ καλά επίσης είναι αυτά εδώ, τα scrub, lip scrub. Πόσες φορές πιστεύετε ότι θα μπορούσα να συνεχίσω να πηγαίνω από το δωμάτιο στο σαλόνι και από το σαλόνι στο δωμάτιο? Γεια σου λεβεντάκο μου, γεια σου παλιγαράκι μου, γεια σου παλιγάρι μου γλυκό. Πού είσαι η μασκότ των βίντεο, γιατί είσαι τόσο καλό σκυλάκι. Τόσο καλό σκυλάκι που είσαι εσύ. Πολύ Ερμή κόλατο. Ποτέ ρε, για κανένα λόγο, μόνο ποτέ θέλει. Λοιπόν, θα σας αφήσω. Θα περιμένω να δω τα σχόλιά σας, τα like σας. Λογικά σε κάποια από τα επόμενα βίντεο θα μιλήσουμε, θα κάνουμε και για τα δύο, και για τους τοξικούς ανθρώπους και για τις κρίσεις πανικού, κάποια tips που εμένα με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και θέλω να πιστεύω, να τι θέλω να πάρω από μέσα, και θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσουν και εσάς, γιατί εφόσον εγώ ταλαιπωρήθηκα αρκετά χρόνια, θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Δηλαδή και εγώ κάθε φορά πλέον που θα έρθει, που θα πάει να έρθει μία κρίση πανικού, την αντιλαμβάνομαι, την καταλαβαίνω, την προλαβαίνω και αυτό είναι, την ξεπερνώ. Θα μιλήσουμε λοιπόν και γι' αυτό και για τους τοξικούς ανθρώπους. Αν τυχόν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με κάποιο από αυτά τα δύο θέματα, γράψτε μου από κάτω να το συζητήσουμε και σε κάποια από τα επόμενα βίντεο θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό.
Οπότε, εγώ θα σας αφήσω. Θα περιμένω, όπως σας είπα πριν, να δω τα σχόλιά σας από κάτω. Χαίρομαι πάρα πολύ να τα διαβάζω. Βίντεο, subscribe, πάμε πάλι. Like το βίντεο, subscribe, κουδουνάκι και notification εκεί για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και αν θέλετε με ακολουθείτε και στο Instagram αυτά. Θα τα πούμε tomorrow, φιλούθια, πολλά ζουμπουρλουδικά μου. Γεια σας!